Έχουμε οριστικά πλέον νέο Γενικό Γραμματέα στο ΝΑΤΟ, ναι, ναι. τον Ολλανδό Πρωθυπουργό, Μαρκ Ρούτε. Η τελευταία χώρα που έφερε αντιρρήσεις ήταν η Ρουμανία, όπου ο Πρωθυπουργός της, ο Κλάους Ιωάννης, ήταν ένας από τους υποψήφιους για την θέση του επικεφαλής της συμμαχίας. Απέσυρε η Ρουμανία λοιπόν και αυτή την υποψηφιότητά της, μετά την Ουγγαρία και τη Σλοβακία που είχαν κάνει το ίδιο την προηγούμενη Τρίτη. Για την επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα στο ΝΑΤΟ απαιτείται συνένεση και των 32 κρατών μελών, κάτι το οποίο έχει επιτευχθεί. Ο Ρούτε παρετείται από Πρωθυπουργό της Ολλανδίας στις 2 Ιουλίου και ο εικονιζόμενος σημερινός Γενικός Γραμματέας, ο Γιάνς Στόλτεμπεργκ, αναμένεται να παρετηθεί το φθινόπωρο. Ο Στόλτεμπεργκ είναι γραμματέας του ΝΑΤΟ από το 2014. Η επιλογή του Ρούτε είναι για 4 χρόνια στην αρχή και βέβαια πάντα υπάρχει η δυνατότητα, εάν συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη, παράταση της θητείας του. Τώρα, η συμφωνία αυτή έγινε εν ώψη της σημαντικής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα έχουμε στην Ουάσιγκτον 9 με 11 Ιουλίου, όπου είναι μια συνόδος κορυφής, θα λέγαμε, και με πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς είναι η επέτειος των 75 ετών από την ίδρυση της συμμαχίας. Μία από τις βασικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο Ρούτε είναι φυσικά ο πόλεμος στην Ουκρανία και κυρίως η συνέχιση της βοήθειας προς τη χώρα αυτή, παράλληλα με το να αποτρέψει το ενδεχόμενο μιας άμεσης και ενεργούς εμπλοκής του ΝΑΤΟ στον πόλεμο με τη Ρωσία.